Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Καλημέρα και από εμάς. Η δουλειά προχωράει πάρα πολύ καλά. Οι καρποί έχουν δέσει πάνω στο δέντρο. Έχουμε ολοκληρώσει τον απαραίτητο ψεκασμό που έπρεπε να κάνουμε. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για τις κεφαλές κοπής που φτιάχνει η Steel, την AutoCut 46-2, τη SuperCut 40-2 και την PolyCut 48-2. Αρχικά θα πρέπει να ξέρουμε τι χόρτα θα κόψουμε, για να διαλέξουμε τα κοπτικά εργαλεία που πρέπει να δουλέψουμε. Για τα χόρτα που δουλεύουμε εμείς, δουλεύουμε με CF3 3 χιλιοστών. Μπορούμε να δουλέψουμε από 2,7 έως 3,3. Είναι πολύ δύσκολα τα χόρτα που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Είναι κατάλληλη με σινέζα, αντέχει πάρα πολύ καλά, είναι ιδανική για τα χόρτα. Εάν έχουμε πιο μεγάλα χόρτα, και ύστερα θα πρέπει να δουλέψουμε με πόλικα, που αυτά είναι ανθεκτικά και κόβουν τα χόρτα τα ξυλώδες, ας πούμε. Εάν έχουμε πιο μεγάλα χόρτα, πιο δύσκολα χόρτα, τα κόψουμε με το λεπίδα κοπής, μεταλλική λεπίδα κοπής. Είναι πάρα πολύ καλό, αναλόγως πάντα τα χόρτα που θέλουμε. Εάν έχουμε ακόμα πιο δύσκολα χόρτα, θα δουλέψουμε με τον καταστροφέα. Ιδανικό για τα πολύ δύσκολα χόρτα. Με αφορμή τα δύο σχόλια που μου κάνανε θεατές στο κανάλι μου, θα ήθελα να διευκρινίσω για τη 46-2 που φτιάχνει στήλη. Είναι πάρα πολύ καλή κεφαλή κοπής. Δεν συγκεντρώνει θερμοκρασία μέσα, γιατί δεν έχει μεταλλικά μέρη για να συγκεντρώσει τη θερμοκρασία από τη γωνιακή, να τραβήξει θερμοκρασία και να λιώσει με σινέζα μέσα. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το πρόβλημα που συναντάμε εμείς και σε αυτή την κεφαλή αλλά και στη SuperCut είναι από τα χόρτα. Όταν κόβουμε τα χόρτα περιέχουν χλωροφύλλη, χλωροπλάστες και γλυκόζη. Γίνεται ένα μείγμα μαζί με το χώμα, γίνεται ένα κολλώδες μείγμα. Όλο αυτό κολλάει στον προφυλακτήρα, κολλάει πάνω στην κεφαλή κοπής. Όταν λοιπόν κολλήσει αυτό, αρχίζει και φράζει έξοδος, δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Δύσκολα γίνεται η τροφοδοσία της γραμμής κοπής. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με τη SuperCut. Η λύση που βρήκα είναι από το λάδι Multispray της Steel. Βάζω στις σοπές εξόδου, να μην γίνεται η συγκόλληση από αυτό το κολλώδες υλικό που το περιβάλλει. Βάζω στη μεσινέζα και στην πάνω και στην κάτω, να είναι καλά λαδωμένη, έτσι ώστε να μην έχουμε εδώ πέρα, να μην κολλήσει η μεσινέζα στις σοπές εξόδου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχω κάνει και δουλεύει πάρα πολύ καλά η τροφοδοσία, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όταν έχει κολλήσει η μεσινέζα σε αυτό το σημείο και εμείς χτυπάμε για να τροφοδοτήσουμε τη γραμμή κοπής, δουλεύει ο μηχανισμός σωστά, δίνει για να τροφοδοτήσει, δεν βγαίνει έξω, επανέρχεται από τις στροφές του μηχανήματος και στρεσάρει, προσπαθεί να δώσει, ανοίγει να δώσει και ξαναμαζεύει, ανοίγει να δώσει και ξαναμαζεύει. Όσες φορές το χτυπάμε, τόσες φορές επαναλαμβάνεται, ώσπου κάποια στιγμή από το στρεσάρισμα κόβει το νήμα κοπής. Οι θερμοκρασίες που έχουμε εδώ στην Κρήτη είναι από 25 και 35 βαθμούς Κελσίου υποσκιά. Αυτό το μείγμα μέσα σε ένα τέταρτο, μέσα σε μισή ώρα, έχει γίνει σαν πυλός και φράζουν οι οπές εξόδου, μας δυσκολεύει. Είναι η λύση αυτή, αυτό εντόπισα εγώ, αυτό κάνω και στην AutoCut και στη SuperCut. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα από τη στιγμή που βάζω λάδι μέσα στη μεσινέζα, μέσα στο νήμα κοπής, μέσα στις σοπές εξόδου. Δεν συναντάω κανένα απολύτως πρόβλημα. Το βίντεο δεν είναι χορηγία, είναι οι δικές μας εμπειρίες που μοιραζόμαστε μαζί σας για να διευκολυνθούμε, να ενημερωθούμε, γιατί αυτά τα δύο σχόλια που διάβασα με στεναχώρησαν πάρα πολύ. Δεν ήξερα, η Steel δεν το προτείνει αυτό. Είναι καθαρά αυτό που κάνω εγώ, σύμφωνα με τη δικιά μου εμπειρία, σύμφωνα με αυτά που βλέπω εγώ στα χόρτα που συναντάω, στα χόρτα που κόβω και στη δουλειά που κάνω. Έχουμε το ειδικό κλειδί από τη SuperCut, μας διευκολύνει να ανοίγει. Ανοίγει εύκολα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα με το Multispray της Steel, είναι λάδι για όλες τις δουλειές.
Βάζουμε στις σοπές εξόδου να δουλεύει, να γλιστράει το νήμα. Βάζουμε στη μεσινέζα πάνω, πάνω στο νήμα κοπής μας, να είναι λαδωμένο. Και ακριβώς το ίδιο κάνω και στο Polycut. Βάζω σπρέι, να είναι οι λεπίδες λαδωμένο το σύστημα εδώ. Να μπουν οι λεπίδες, όμορφα, ωραία. Να κλειδώσει για πιο μεγάλα χόρτα. Λαδωμένο το σύστημα μέσα, οι λεπίδες να δουλεύουν άνετα, να μην μαγκώνει πουθενά. Και τώρα με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, γκάντια, γυαλιά, κράνος, οτοασπίδες, δίχτυ προστασίας, είμαστε έτοιμοι. Και είναι που λέμε, βάζω λάδι και δουλεύω μέχρι βράδυ. Πολύ γρήγορα τα χόρτα που κόψαμε, αμέσως δημιουργήθηκε αυτό το κολλώδες υλικό που λέμε, από τη χλωροφύλλη, χλωροπλάστες και γλυκόζη που έχουν τα χόρτα μαζί με χώμα, γίνεται σαν πυλός. Μέσα σε 5-10 λεπτά έχουν γίνει όλα μια μάζα. Με το λάδι που έχουμε βάλει δεν το εμποδίζει, γλιστράει, τροφοδοτεί αμέσως τη γραμμή κοπής και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι γλιστράει, γλιστράει τελείως. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Το πρόβλημά μας είναι στα χόρτα που φράζουν οι οπές εξόδου. Κανένα άλλο πρόβλημα δεν έχει η στυλ. Ήρθε και το κολατσό μας. Τέλεια. Αυτά από εμάς. Με το καλό και στο επόμενο βίντεο. Δοκιμάστε το λάδι, το multi spray, τη στυλ και θα δείτε τεράστια διαφορά. Δεν κόβει η μεσινέζα, δεν ανεβάζει θερμοκρασία η κεφαλή, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Τα προβλήματά μας είναι στο κολλώδες υλικό που περιβάλλει το κοπτικό μας εργαλείο. Δοκιμάστε το και θα δείτε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτά από εμάς, με το καλό και στο επόμενο βίντεο.